Καλημέρα σας και από μένα. Καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά για την ευγενική πρόσκληση για να μιλήσω για άκτινο χειρουργική σπονδυλική στήλη. Η ομιλία μου αναφέρεται σε αυτές τις τρεις ομάδες όγκων, όγκους πρωτοπαθής σπονδυλικής στήλη και νοκαίου μυελού, καθώς και μεταστάσεις σπονδυλικής στήλη. Οι τρεις αυτές υπομάδες αποτελούν διαφορετικές υποοντότητες. Η βιβλιογραφία όμως που υπάρχει διαθέσιμη για όγκους σπονδυλικής στήλης πρωτοπαθής κατά κύριο λόγο είναι ελάχιστη και προπάντων ό,τι σειρές έχουμε για ακτινοχειρουργική και πρωτοπαθείς όγκους είναι μικρές οι σειρές αυτές, έχουν 25 έως 30 περιστατικά το μέγιστο που περιγράφονται. Σε αντίθεση με αυτό, για τις σπονδυλικές μεταστάσεις έχουμε ένα μεγάλο σώμα βιβλιογραφίας και προπάντων γνωρίζουμε ότι έχει επιτυχία η μέθοδος αυτή, κατά κύριο λόγο συμπαρηγορική της μορφή. Αυτό βρίσκει εφαρμογή ακόμα και σε ακτινοάντοχους όγκους. Τώρα, όσο αφορά τους πρωτοπαθείς όγκους σπονδυλικής στήλης και την νοκαίου μυελού, χρησιμοποιούμε κατά κύριο λόγο, κάνουμε εξαγωγή αυτής της μεθοδολογίας που έχουμε για τους όγκους, για τις μεταστάσεις σπονδυλικής στήλης και σε αυτούς τους όγκους. Γι' αυτό το λόγο και οι πρωτοπαθείς όγκοι αλλά και οι σπονδυλικές μεταστάσεις αντιμετωπίζονται λίγο πολύ με τον ίδιο τρόπο και από άποψης ακτινοχειρουργικής αλλά και από άποψης ακτινοθεραπείας. Αυτό είναι ο σκελετός της ομιλίας. Θα μιλήσουμε λίγο για τη μεθοδολογία. Τα περισσότερα τα ακούσατε ήδη χτες από τους ακτινοφυσικούς. Συνέχεια ένα παράδειγμα θεραπείας σε σπονδυλική μετάσταση και μετά κάποια παραδείγματα πρωτοπαθών όγκων νοκαίου μυελού κατά κύριο λόγο και σπονδυλικής στήλης. Όσον αφορά τη μεθοδολογία, τα ακούσαμε χτες από τους ακτινοφυσικούς. Εδώ είναι το μηχάνημα το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται η εγκατάσταση στο τμήμα μας μετά από 10 χρόνια με το σύστημα Novalis, ένα Linux-based θεροτακτικό σύστημα με πολλές τεχνολογικές καινοτομίες. Όπως τα ακούσατε χτες, μεγάλη σημασία παίζουν πόσο μεγάλα μικρά είναι τα φύλλα τα οποία χορηγούν τη θεραπεία, αν έχει ψηλό dose, γιατί το κάνει γρήγορο το μηχάνημα, ότι μπορεί και παρακολουθεί την κίνηση των ασθενών, ότι μπορεί και παρακολουθεί την αναπνοή των ασθενών, ειδικότερα στην εξωκρανιακή στεροταξία που η σπονδυλική στήλη αφορά την εξωκρανιακή στεροταξία. Η κίνηση και η αναπνοή παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και κάτι το οποίο είναι καινούριο σχετικά στην ακτινοχειρουργική και στην ακτινοθεραπεία είναι αυτό που λέμε το surface guidance, που παρακολουθεί το μηχάνημα ουσιαστικά την επιφάνεια του σώματος του ασθενούς κατά τη διάρκεια της θεραπείας και τις μικρότερες αποκλίσεις τις οποίες εντοπίζει μας οδηγούν στο να διορθώνουμε αυτές τις ανακρίβειες. Το σύστημα το οποίο θα έχει το δικό μας μηχάνημα ονομάζεται Identify, υπάρχουν βέβαια και άλλα συστήματα. Επίσης ακούσατε από τους ακτινοφυσικούς, πολύ σημαντική η ακινητοποίηση και πάρα πολύ σημαντική και στην εξωκρανιακή στεροταξία. Βλέπετε εδώ ένα vacuum kiss και τον ασθενή ο οποίος τοποθετείται με μεγάλη ακρίβεια σε αυτό. Μετά η ενσωμάτωση των εικόνων στο σύστημα σχεδιασμού. Χρησιμοποιούμε αξονικές, όπως ακούσατε χρειαζόμαστε την πληροφορία της πυκνότητας των ιστών από τις αξονικές, αλλά τη λεπτομέρεια τη βρίσκουμε στη μαγνητική τομογραφία. Αυτές οι δύο εικόνες εντάσσονται στο σύστημα σχεδιασμού, γίνεται η σύνδεξη, δηλαδή το image fusion, και πάνω σε αυτές τις εικόνες στη συνέχεια σχεδιάζουμε πρώτα αυτό που έχουμε ορατό, έτσι βλέπετε εδώ την ορατή βλάβη, και στη συνέχεια αυτό που κατά βάση ακτινοβολούμε, το CTV, δηλαδή το clinical target volume. Και βέβαια πρέπει να σχεδιάσουμε και τα όργανα σε κίνδυνο, που εδώ κατά κύριο λόγο είναι ο νοκαίος σάκος. Μετά συνταγογραφούμε τη δόση. Βλέπετε 10 έως 24 γκρέι, πολύ ψηλές δόσεις ανά συνεδρία ή σε μία συνεδρία και στο GTV, δηλαδή τον ορατό όγκο, αλλά και στο κλινικό όγκο, το CTV. Και δεν κάνει να ξεπεράσουμε μια συγκεκριμένη δόση ανάλογα πόσες συνεδρίες δίνουμε. Εδώ στην περίπτωση μία συνεδρίας κάτω από 14 γκρέι, δεν κάνει να ξεπεράσουμε τη δόση αυτή στον νοκαίο μυελό και στο σάκο. Υπάρχουν πολλά σχήματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Εμείς στο δικό μας τμήμα κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούμε αυτό το 12 γκρέι επί 2, γιατί θεωρούμε, και αλλά το δείχνει και η διεθνής βιβλιογραφία, συνδέεται με λιγότερες παρενέργειες, κατά κύριο λόγο με λιγότερα συμπιεστικά κατάγματα που αποτελεί αυτό μια σημαντική παρενέργεια της ακτινοχειρουργικής σπονδυλικής στήλη.
αυτός είναι το ταμπελάκι αυτό δείχνει τους δοσοπεριοριστικούς παράγοντες για τον νοτιαίο μυελό. Αυτό που θέλουμε είναι στατιστικά όταν χορηγούμε μια θεραπεία τέτοια σε 5 χρόνια από τη στιγμή που δίνουμε θεραπεία να έχουμε λιγότερο από 5% πιθανότητα να δημιουργήσουμε κάποια παρενέργεια, δηλαδή μια μυελοπάθεια στο νοτιαίο μυελό. Μερικές φορές δεν μπορούμε να φτάσουμε αυτόν τον δοσοπεριοριστικό παράγοντα και εκεί αναγκαζόμαστε να χορηγήσουμε μικρότερη δόση στον στόχο. Αυτό το 5% επιπλέον πιθανότητα σε 5 χρόνια στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο μικρό και όσοι ασχολούνται με την ακτινοχειρουργική γνωρίζουν ότι όταν χρησιμοποιούμε τα constraint αυτά κατά κανόνα δεν πρόκειται να δούμε ποτέ κάποιον ασθενή με μυελοπάθεια. Αυτά είναι λοιπόν τα constraints και οι συνταγογράφεις της δόσης. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ένα παράδειγμα όπου ο ακτινοφυσικός πλέον έχει φτιάξει ένα πλάνο πολλαπλών πεδίων και υπάρχει η ακτινοβόληση εδώ της περιοχής της μετάστασης. Προφυλάσσεται ο νοτιαίος μυελός και το υπόλοιπο του σπονδύλου. Σημαντικό επίσης είναι να γνωρίζουμε την ακτινοβιολογική δόση. Η ακτινοβιολογική δόση είναι η δόση που μεταφράζει την οποιαδήποτε δόση και στην ακτινοχειρουργική χρησιμοποιούμε ψηλές δόσεις σε δόσεις συμβατικής ακτινοθεραπείας, γιατί τη μεγάλη γνώση την έχουμε για τις δόσεις συμβατικής ακτινοθεραπείας. Εδώ χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους τύπους, χρησιμοποιούμε αυτό που λέμε το biological effective dose και το σημαντικό που πρέπει να συγκρατήσουμε εδώ είναι ότι στην ακτινοχειρουργική η δόση στον οποίο μυελό δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 50 γκρέι. Αυτό είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο. Κάποιοι βέβαια χρησιμοποιούν κάποιες πιο ψηλές δόσεις, 57-60 γκρέι. Αλλά συγκρατούμε ότι ο δοσοπεριοριστικός παράγοντας είναι για τη βιολογική δόση, όχι τη φυσική δόση και πρέπει να είναι κάτω από 50 γκρέι. Σε ένα παράδειγμα μετάστασης της σπονδυλικής στήλης, εδώ βλέπουμε καταρχάς για τη διαχείριση του ασθενούς. Υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι που μας βοηθούν. Εδώ ένα σημαντικό και πολύ εύχριστο από το Memorial Sloan Kettering, που στο λεγόμενο NOMS χρησιμοποιεί διάφορες παραμέτρους, neurologic, oncologic, mechanical και systemic. Βλέπουμε καταρχάς το neurologic απεικονιστικά, το γνωστό BISC scoring grading system, το οποίο δείχνει κατά πόσο ένας όγκος πλησιάζει τον νοτιαίο μυελό, τον πιέζει ή τον έχει πιέσει τόσο πολύ που δεν φαίνεται πλέον το εγκεφαλονοτιαίο υγρό και έτσι ανεβαίνει το grade. Όσο πιο ψηλό το grade, τόσο χειρότερος ο τοπικός έλεγχος. Βλέπουμε πιο πολλές τοπικές προτροπές σε grade 3 από ό,τι σε grade 2 και grade 1 όγκους. Και λειτουργικά, neurologic, εδώ χρησιμοποιούμε το AZ Impairment Scale από πλήρη πάρεση σε κανονική νευρολογία. Όσο απομακρυνόμαστε από εψιλον, απομακρυνόμαστε και από την ακτινοθεραπεία. Δηλαδή, μεγαλύτερη δράση έχει η ακτινοθεραπεία όταν πηγαίνουμε προς το εψιλον. Οπότε, ιδεατός ασθενής αυτός που έχει BILSKI grade 0 και ASIA εψιλον. Όσο απομακρυνόμαστε από αυτά, τόσο πιο απίθανο να βοηθήσει η ακτινοθεραπεία ή η ακτινοχειρουργική στην θεραπεία αυτή. Το επόμενο είναι το oncologic, αυτό ασχολείται με τον ιστολογικό υπότυπο και την ακτινοευαισθησία. Δεν έχουν όλοι οι όγκοι την ίδια ακτινοευαισθησία, όπως παραδείγματος σαρκώματα, μελανώματα, αλλά και νεφροκυταρικοί όγκοι είναι ακτινοανθεκτικοί. Και όσο πιο ακτινοανθεκτικός ένας όγκος, τόσο πιο πιθανό είναι να βοηθήσει η κλιμάκωση της δόσης με την ακτινοχειρουργική. Εδώ βλέπετε κάποια αποτελέσματα ακόμα και σε ακτινοάντοχους όγκους, όπως το μελάνωμα, που βλέπετε έχουμε διαχείριση του πόνου σε 96% των περιπτώσεων και σε νεφροκυταρικό όγκο διαχείριση καλή του πόνου σε 94% των περιπτώσεων, κάτι το οποίο δεν το έχουμε με την κλασική συμβατική ακτινοθεραπεία. Οπότε ασθενείς με ακτινοάντοχους όγκους, καλό είναι να τους υποβάλουμε σε ακτινοχειρουργική. Συνέχεια, mechanical, η σταθερότητα παίζει σημαντικό ρόλο για τους ακτινοθεραπευτές, ογκολόγους, σαφέστατα δεν θα λάβουμε υπόψη όλα αυτά, αλλά αυτό που συγκρατούμε είναι ότι όσο πιο πολύ πονάει ο ασθενής με την κίνηση, τόσο πιο απίθανο είναι να βοηθήσει η ακτινοθεραπεία και όσο πιο ασταθής είναι ο σπόνδυλος, τόσο πιο απίθανο είναι να βοηθήσει η ακτινοθεραπεία. Τέλος, το systemic, αυτό αφορά την πρόγνωση και την επιβίωση του ασθενούς, εξαρτάται από την βιολογία του όγκου, από την έκταση της νόσου και αν ο ασθενής έχει συνοσιρότητα. Ιδεατό θα ήταν ο ασθενής να έχει μόνο μία μετάσταση.
Εδώ το παράδειγμα πάλι ο σχεδιασμός, ο ορατός όγκος, το GTV. Μετά θα πρέπει να προχωρήσουμε στην κλινική νόσο που πρέπει να ακνοβολήσουμε, το CTV. Εδώ γνωρίζουμε ότι όταν ακνοβολούμε μόνο μέρος του σπονδύλου έχουμε χειρότερα αποτελέσματα από ότι όταν ακνοβολούμε ολόκληρο το σπόνδυλο. Εδώ έχουν δημοσιευτεί πολλές μελέτες και υπάρχει μια σύσταση πλέον guidelines από το International Spine Radiosurgery Consortium, το οποίο σε μια δημοσίευση στο κόκκινο περιοδικό το 2012 συστήνει να χωρίζουμε τον σπόνδυλο σε 6 τμήματα, στο σώμα, στα τόξα, στην εγκάρσια απόφυση μαζί με το πέταλο και στην ακαθόδη απόφυση. Εδώ στο ταμπελάκι αυτό αναγράφεται πώς πρέπει να δημιουργούμε αυτό τον κλινικό στόχο. Αυτό ακούγεται πολύπλοκο, είναι όμως πιο απλό. Πάντα εντάσσουμε την περιοχή που έχει τον ορατό όγκο μαζί με την γειτονική περιοχή. Μία μικρή εξαίρεση είναι όγκοι που βρίσκονται στο σώμα του σπονδύλου, στο πρόστιο τμήμα. Εκεί επιτρέπεται να εντάξουμε μόνο το σώμα του σπονδύλου. Αν ο όγκος βρίσκεται στο πίστιο τμήμα του σπονδύλου, τότε θα πρέπει να εντάξουμε και τα τόξα άμφο. Εδώ βλέπουμε ένα τέτοιο παράδειγμα με όγκο στο πρόστιο τμήμα του σώματος. Εδώ λοιπόν φτάνει να εντάξουμε μόνο το σώμα του σπονδύλου και να ακνοβοληθεί μόνο αυτό. Ενώ αν είναι στο πίστιο τμήμα, βλέπετε ότι θα πρέπει να ακνοβοληθούν και πίσω τα τόξα. Πάλι σημαντικό, πρέπει να σχεδιάσουμε και τον οτιαίο σάκο. Στην περίπτωση αυτή, εδώ το παράδειγμα μιας ακνοβόλησης στην οσφυγική μοίρα σπονδυλική στήλη με 12 γκρέι επί 2. Εδώ βλέπετε τα DVH, πρέπει να έχουν δείξει αρκετά από αυτά χθες οι ακτινοφυσικοί. Εδώ κοιτάζουμε την δόση που δίνουμε στον στόχο, στο GTV και στο CTV, αλλά από την άλλη μεριά κοιτάζουμε και ποια δόση λαμβάνουμε τα όργανα και λαμβάνουμε υπόψη τους δόσο-περιοριστικούς παράγοντες. Όσο αφορά το outcome, αυτό το 12x2 είναι αρκετά καλό. Σε ένα έτος από την χορήγηση θεραπείας είναι περίπου 10% οι μεταστάσεις, στα δύο έτη. Οι υποπροπές στα δύο έτη είναι περίπου 17-18%, άρα καλά αποτελέσματα. Σημαντικό είναι το pain flare μία μέρα μετά από την χορήγηση ακτινοχειρουργικής, το οποίο σιγά σιγά με τη χορήγηση δεξαμεθαζόνης μειώνεται μέσα σε επόμενες 10 μέρες. Συμπιαστικά κατάγματα και αυτό μια σημαντική παρενέργεια. Εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι όσο αυξάνουμε τη δόση, όσο αυξάνει και η πιθανότητα του συμπιαστικού κατάγματος, είναι αρκετά ευεργετικό να χρησιμοποιούμε δύο συνεδρίες και αυτό το σχήμα το 12x2 έχει αρκετά μικρή πιθανότητα να εμφανίσει συμπιαστικά κατάγματα, γι' αυτό το χρησιμοποιούμε. Μυελοπάθεια, παράδειγμα προς αποφυγή, αρκετά χαρακτηριστικό είδημα με την έναρξη των συμπτώμων στην μαγνητική. 6 μήνες μετά εμφανίζεται αυτή η ενίσχυση σε ταφένα ακολουθίες και 12 μήνες μετά τη μαλάγγενση του νοτιαίου μυελού, χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ. Κάποια παραδείγματα από το τμήμα μας. Εδώ ακνοβολείται όλος ο αυχενικός σπόνδυλος, προφυλάσσουμε όμως τον νοτιαίο μυελό. Εδώ ένα παράδειγμα στο πλάγιο τμήμα του σώματος και στο τόξο, μια μετάσταση θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης και βλέπετε ότι ακνοβολούμε αυτές τις περιοχές με πολύ ψηλή δόση εντός σωματής μετάστασης, προφυλάσσεται ο νοτιαίος μυελός. Εδώ όμως μια πιο εκτεταμένη νόσος που βλέπετε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακτινοχειρουργική και χρησιμοποιούμε συμβατική ακτινοθεραπεία. Οπότε βλέπετε ότι σε πιο περιορισμένη νόσο μπορούμε να χρησιμοποιούμε την ακτινοχειρουργική, σε πιο εκτεταμένη νόσο συνήθως χρησιμοποιούμε συμβατική ακτινοθεραπεία. Τέλος, κάποια παραδείγματα θέλω να αναφέρω για όγκους νοτιαίου μυελού κατά κύριο λόγο. Εδώ οι γενικές αρχές είναι σαφέστατα η χειρουργική εξαίρεση, είναι η μέθοδος εκλογής. Πολλές φορές όμως έχουμε είτε υπολείμματα ή θετικά χειρουργικά όρια. Εκεί αυξάνεται η πιθανότητα να έχουμε κάποια διασπορά εντός του σακάκου ή να έχουμε υποτροπές. Γι' αυτό η ακτινοθεραπεία και η ακτινοχειρουργική σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις πρέπει να εφαρμόζεται. Εδώ η κατηγοριοποίηση των όγκων αυτών με εξωσκληρίδιους και ενδοσκληρίδιους και σε εξωμυελικούς και σε ενδομυελικούς. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες γιατί δεν έχω και τον χρόνο. Κάποια παραδείγματα, μικρή υποτροπή αστροκυτώματος που φαίνεται εδώ, ακτινοχειρουργική με 16 γκρέι και μερικούς μήνες μετά, 6 μήνες μετά βλέπουμε μια
μια ολική ανταπόκριση στη θεραπεία αυτή. Εδώ πάλι ένα παράδειγμα που δεν χρησιμοποιούμε αυτή την υψηλή δόση ακτινοχειρουργικής, γιατί πρόκειται για ένα WHO grade 1 επενδύμωμα, στο οποίο η κλασματοποίηση με πολλά μικρά κλάσματα επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα, οπότε εδώ η ασθενής ακτινοβολήθηκε με 50,4 grade σε 28 πλάσματα. Μηνυγκιώματα, καλό παράδειγμα, βλέπετε ένα μικρό μηνυγκίωμα το οποίο μπορεί να ακτινοβοληθεί με ακτινοχειρουργική, ίσως και με πρωτόνια θα μπορούσε να ακτινοβοληθεί, τα αποτελέσματα βέβαια είναι εξίσου καλά. Άλλο ένα μηνυγκίωμα αυγενικής μοίρας, ψηλά εδώ βλέπετε το μηνυγκίωμα που ακτινοβολήθηκε με ακτινοχειρουργική, άλλο ένα μικρό μηνυγκίωμα. Αυτό έχω από τη βιβλιογραφία το παράδειγμα αυτό, δεν ξέρω αν θεωρητικά αυτό είναι χειρουργήσιμο. Παρά αυτά βλέπουμε ότι μετά από ακτινοχειρουργική έχει μία ανταπόκριση. Ένα ωραίο παράδειγμα, peripheral nerve sheath tumor, λίτρο νεύρου, που βλέπουμε ότι εδώ στο ιερωστό υπάρχει συνταυδή ακολουθία σε χαμηλό σήμα, χαμηλή ένταση σήμα, το υπόλοιμα μετά από χειρουργική εξαίρεση και από κάτω η χειρουργική κήτη. Δόθηκε άκτινο χειρουργική στο υπόλοιμα και στο υπόλοιπο, στην κήτη του όγκου, χορηγήθηκε συμβατική ακτινοθεραπεία με καλό αποτέλεσμα. Όλο αυτό μεταβλήθηκε 6 μήνες μετά σε μια περιοχή χαμηλής ένταση σήματος με ολική ανταπόκριση. Βλέπουμε δηλαδή την ίνωση στο σημείο αυτό. Αιμαγιοβλαστώματα, αγιοβρυθείς όγκοι, οι οποίοι βλέπουμε εδώ ένα ωραίο παράδειγμα, η περιοχή ενδιαφέροντος, ακτινοχειρουργική, παρά αυτά μια κυστική υποτροπή 2 μήνες αργότερα, χειρουργείο εκ νέου και στη συνέχεια 17 μήνες μετά ολική ανταπόκριση. Εδώ βλέπουμε σε αυτήν την ταμπέλα ότι όγκοι οι οποίοι, όπως τα αιμαγιοβλαστώματα, οι οποίοι είναι αγιοβρυθείς, έχουν χρησιμοποιούμε κατά κύριο λόγο ψηλά κλάσματα σε μία συνεδρία, ενώ στους άλλους όγκους όπως μυγιώματα, νευροϊνώματα ή και χορδώματα προσπαθούμε να δώσουμε πιο πολλές συνεδρίες. Αυτά είναι ήδη τα συμπεράσματά μου. Επαναλαμβάνω, έχουμε λίγη βιβλιογραφία για τους πρωτοπαθείς όγκους της σπονδυλικής στήλης και την οκαίου μυελού και την ακτινοχειρουργική και προπάντων μικρές σειρές. Έχουμε όμως μια πολύ καλή μεθοδολογία συστηματική η οποία είναι πετυχημένη όσο αφορά τις σπονδυλικές μεταστάσεις. Γι' αυτό κάνουμε εξαγωγή αυτής της μεθοδολογίας και σε όγκους πρωτοπαθής σπονδυλικής στήλης και νοτιαίου μυελού. Και έτσι έχουμε τις ενδείξεις για την ακτινοχειρουργική σπονδυλική στήλη, οι οποίες είναι πολλαπλές για τις σπονδυλικές μεταστάσεις και κάποιες συγκεκριμένες για όγκους νοτιαίου μυελού. Είχα περιορισμένο χρόνο, γι' αυτό δεν μπόρεσα να δείξω παραπάνω όγκους και σπονδυλικής στήλης, που σαφέστατα και εδώ έχει θέση η ακτινοχειρουργική, όπως γιγαντοκυταρικούς όγκους, χορδώματα και κάποιοι άλλοι όγκοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και ευχαριστώ πάλι για την ευγενική πρόσκληση.